πολιτική ζωή του τόπου δοκιμάζεται επίσης για πολύ καιρό από τις νόμιμες και παράνομες υποκλοπές. Δεν πιστεύω, δεν θέλω να πιστέψω, ότι η κυβέρνηση υπέκλεπτε τηλεφωνικές συνομιλίες. Θα ήταν αδιανόητο. Αν ίσχυαν όλα αυτά, θα επρόκειτο αναμφίβολα για μία αντιδημοκρατική εκτροπή. Και γι' αυτό πρέπει να δοθούν ξεκάθαρες και πλήρεις απαντήσεις, χωρίς δεύτερες σκέψεις, χωρίς να δίνουμε κυρίως την εντύπωση ότι το απόρριτο είναι μια βολική δικαιολογία. Η παράταξή μας είναι αυτή η οποία θεμελίωσε τη δημοκρατία στην Ελλάδα και αυτά τα φαινόμενα δεν μπορεί να τα ανεχθεί. Και αυτό έχει σχέση με το ποιοι είμαστε, τι εκπροσωπούμε και πού θέλουμε να πάμε τον τόπο μας, έχει σχέση με την ίδια μας την ταυτότητα.